Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν απίστευτα πράγματα στη Βουλή και έχουν γραφτεί απίστευτα πράγματα από τις 7 εφημερίδες, τα 2 ραδιόφωνα, τις τελευταίες ημέρες. Το παραμύθι τελειώνει όμως εδώ, κύριες Νέες Δημοκρατίες. Ένα παραμύθι ψεύδους, κατασυκοφάντησης, λασπολογίας που φτάνει στα όρια της εθνικής μειοδοσίας. Επί ένα μήνα έχετε επιδοθεί προσωπικά ως και οι φερόμενοι δημοσιογράφοι, υπάλληλοι της συμμορίας υπόπτων για εμπορία ναρκωτικών και μεσαζών των οπλικών συστημάτων, διότι θα χάσουν το ψωμί τους. Αποτελεί την απόδειξη του στρατηγικού αδιεξόδου της Νέας Δημοκρατίας, που οι πολιτικοί μετανάστες και οι αποτυχημένοι αρχηγοί πολιτικών γκρουπόσκουλων κατέλαβαν θέση στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και φάνηκε η διαφορά μεταξύ των ομιλητών σήμερα. Κάποιους από αυτούς, πολιτές βιβλίων των Ναζί και γυλαίκων, θα τους αντιμετωπίζω μόνο στη δικαιοσύνη. Διότι ανοίγουν το στόμα τους και λένε πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Παρουσιάστε μία καθόλου νόμιμη συμφωνία διακρατική πώλησης πυρομαχικών ως διαφθορά. Είναι διακρατική συμφωνία και δεν υπάρχει κανείς μεσάζων. Τα χρήματα που θα φύγουν ή θα φεύγαν από τη Σαουδική Αραβία από το λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών θα πηγαίναν στο Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος. Ουδής ενδιάμεσος, ουδής μεσάζων. Προφανώς είστε συνηθισμένοι από τις διαφθαρμένες πολιτικές τις οποίες ασκούσατε εσείς. Εδώ οι πωλήσεις όπλων, γιατί πρόκειται περί πωλήσεως και όχι αγοράς όπλων, πρώτη φορά βλέπω διαφθορά σε πώληση. Είναι απόλυτα νόμιμες και καθαρές. Δεν ζητήσατε το Υπουργείο διευκρινήσεις. Ό,τι ερωτήσεις κάνατε, πήρατε τις απαντήσεις. Γιατί δεν ζητήσατε την σύγκληση της Επιτροπής Εξοπλισμών της Βουλής που σας παρακαλούσε να το κάνετε? Γιατί θέλατε να κατασκευάσετε λοιπόν ακριβώς αυτό το σκάνδαλο, το οποίο ήρθε μετά το Λονδίνο, το οποίο ήρθε μετά από τον Αρκέμπορο, ο οποίος θα δούμε τι κατέθεσε και που έχει φτάσει αυτή η υπόθεση. Και εσείς μετατρέψατε τη Νέα Δημοκρατία σε πολιτικό βραχίωνα της υποστήριξης του κουμπάρου της κυρίας Μπακογιάννη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπόθεση είναι πολύ απλή. Έγινε μία προσφορά σε πενταπλάσια από τη τιμή αγοράς απαξιωμένων πυρομαχικών, τα οποία θα πληρώναμε σε λίγα χρόνια για να τα καταστρέψουμε, και την αποδεχθήκαμε. Ως υπουργός, επέλεξα να φέρω 66 εκατομμύρια στα ταμεία του Δημοσίου για να ενισχύσω τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Επιτελείων. Και δεν έκατσα στα τυπικά. Αλλάξαμε τον νόμο. Φέραμε νέο νόμο, το φέραμε στη Βουλή, το φέραμε στον Κησέα, το ξαναφέραμε στη Βουλή, το ξαναφέραμε στον Κησέα. Και δεν υπάρχουν εδώ, όταν αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, απόρριτα έγγραφα. Σε όλα τα διαβαθμισμένα έγγραφα σας έχω δώσει να έχετε πρόσβαση. Κάποιοι δεν θέλουν να αποφασίζουν οι υπουργοί. Στηρίχθηκε όλη η καταγγελία σε μια ανακοίνωση του κυρίου Λοβέρδου περί της δήθεν αναφοράς ενός ταξιάρχου. Δεν υπάρχει αναφορά ταξιάρχου. Καμία αναφορά ταξιάρχου. Ο κύριος ταξιάρχος, ο συγκεκριμένος, εκλήθησε απολογία από τον αρχηγό του στρατού. Τι απαντά? Δύο παραγράφους διαβάζω, θα το θέσω στη διάθεση του Προεδρείου να το διαβάσετε, διότι αποτελεί προσωπική, δεν είναι απόρριτο, είναι προσωπικό έγγραφο, και το οποίο μπορεί να καταλάβετε τι λέει. Τι λέει ο ταξιαρχός Παπαδάκης? Όσον αφορά την περιέλευση και χρήση του ΟΣΑΝΟ σχεδίου υπομνήματος, που επαναλαμβάνω δεν αφορούσε σε μη υπηρεσιακή αναφορά μου από τις 4 Σεπτεμβρίου 2017, από βουλευτή στο Κοινοβούλιο, την 7η Νοεμβρίου 2017, αγνοώ παντελώς οποιαδήποτε γεγονός σχετικά με τα ΟΣΑΝΟ. Με βάση τα προαναφερόμενα, αποδεικνύεται πλήρως ότι ουδέποτε υπέβαλα γραπτή αναφορά μου υποστοιχεία θέματος μη υπηρεσιακή προσωπικό διοικητικά από 4 Σεπτεμβρίου σε οποιοδήποτε διοικητικό όργανο ή αρχή. Δεν υπάρχει αναφορά. Υπάρχει ένα υποκλαπέν από το κομπιούτερ του, σύνολο μηνυμάτων, τα οποία ο κύριος Λοβέρδος τα έκανε αναφορά, το κάναν πρωτοσέλιδο οι εφημερίδες και συζητάμε επί ένα μήνα για μια αναφορά που ο ίδιος αναφέρω λέει ότι την κατέθεσε. Όσον αφορά το περιστατικό είχε να κάνει με την προσπάθεια κάποιων να χαλάσουν αυτή τη συμφωνία και ακριβώς είχε το λόγο της εμπλοκής στρατιωτικής δικαιοσύνης. Στο γραφείο μου ήρθε ο εισαγγελέας στρατιωτικής δικαιοσύνης προκειμένου να ελέγξει.
λέξη. Παιδιά, προκειμένου να κάνει 100 ερωτήματα. Περιμένετε. Εάν κάποιοι διακινούν χαρτιά για να γίνουν χαρτοπόλεμος. Εκλήθη. Εκλήθη σας λοιπόν. Παρακαλώ, μιλάω από μέτρα. Σας παρακαλώ. Στρατιωτικής δικαιοσύνης για να δούμε. Εάν κάποιοι διακινούσαν απόρριτα. Και να σας πω για κάπου κατέληξε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Ότι το συγκεκριμένο απόρριτο έφυγε από αυτή τη διεύθυνση. Γιατί εκεί δεν άλλαξε κανείς. Και κάποιοι κάναν δουλειές. Συνεχίζω. Καταθέσατε επί αρκετή ώρα αναφορικά με διάφορα πράγματα πριν τις επερωτήσεις. Όσον αφορά την επερώτηση, κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να απαντήσω στα 12 ερωτήματα. Αν μπορώ σε ένα τέρτο, θα το κάνω. Έχετε τρία. Στα αναφερόμενα ερωτήματα, λοιπόν, περιλαμβάνονται όλα στο πρώτο ερώτημα, στο ηλεκτρονικό μήνυμα του προξένου κ. Κλωβάτου, το οποίο περιήλθε βραδινές ώρες στην παραμονή της υπογραφής σχετικής σύμβασης. Το καταθέτω. Δεν κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ιδιωτικό το συγκεκριμένο τέλεξ. Ο αρμόδιος διευθυντής της ΔΑΕ επικοινωνεί τηλεφωνικά ο κύριος Κυριακίδης ο Ναύαρχος και επισημαίνει ότι κύριοι, εάν θέλετε να αλλάξετε τον εξουδετημένο αντιπρόσωπο που είναι ο κύριος Παπαδόπουλος, θα πρέπει να κάνετε γραπτή άρση εξουδότησης. Και το ίδιο στέλνει προς εδωγραφικές αρχές. Επιμένουν ο πρόξενος και ο πρέσβης ότι δεν είναι ο Παπαδόπουλος εκπρόσωπος. Και τι κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητάει από τον στρατιωτικό ακόλουθο που έχει ευθύνη για τη Σαουδική Αραβία να πάρει τα έγγραφα τα οποία είναι επικυρωμένα από τον προξενήθη να τα καταθέσουν στη Βουλή και να ζητήσει αν τα έγγραφα αυτά είναι γνήσια ή όχι. Αν υπάρχει εξουδότηση ή όχι. Και απαντά επισήμως ο στρατηγός διευθυντής των στρατιωτικών ακολούθων ότι όλα τα έγγραφα είναι γνήσια και ισχύει η εκπροσώπηση του Παπαδόπουλου. Άρα λοιπόν, εμείς για να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή και να ξαναφέρουμε το πρόγραμμα στη Βουλή με άλλο αριθμό βλημάτων, με άλλο εκπρόσωπο, θα έπρεπε να ξαναπεράσουμε τον ΚΙΣΕΑ, να ξανάρθει στη Βουλή, διότι θα πρόκειται περί άλλης διακρατικής συμφωνίας. Όσον αφορά λοιπόν τα πρώτα αναφερόμενα, σας καταθέτω το προσωπικό mail του κυρίου Κλουβάτου που δεν κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Συνεχίζω και σας καταθέτω το έγγραφο που ο κύριος Παπαδόπουλος εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας ορίζεται ως εκπρόσωπος. Σας καταθέτω τη διαβίβαση του ελέγχου αυθεντικότητος της επιστολής που έκανε ο στρατιωτικός ακόλουθος. Σας καταθέτω το επικυρωμένο από την ελληνική πρεσβεία έγγραφο του στρατιωτικού ακολούθου, το οποίο λέει ότι πρόκειται περί γνησίου εγγράφου. Σας καταθέτω το αραβικό αντίγραφο και σας καταθέτω και το έγγραφο της Σαουδικής Αραβίας προς τον στρατιωτικό ακόλουθο ότι παραμένει όσο έχει κατάσταση. Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καταθέτω επικυρωμένα όλα. Είναι επικυρωμένα, κύριε Δραγάκη, είναι επικυρωμένα όλα από το προξενείο της Ελλάδος στο Ριάντ. Από το προξενείο της Ελλάδος στο Ριάντ. Και επειδή θα δούμε, σας κοινοποιώ λοιπόν πιστοποιητικό τελικού χρήστη του Ιουνίου του 2016 που αφορά τις βόμβες και το αίτημα του Παπαδόπουλου, το οποίο φέρει και τη σφραγίδα του προξενείου, φέρει και τα χαρτώσιμα της προξενικής αρχής, για να δούμε αν ήξερε ή όχι η συγκεκριμένη πρεσβεία μας στο Ριάντ, αν υπήρχε ή όχι Παπαδόπουλος. Βεβαίως και ισχύει. Κύριε Δαβάκη, σας ακούσαμε επιτέλους. Σας καταθέτω, κύριε και συνάδελφοι, τέλος, τα διαβατήρια που μας ήρθαν από το Υπουργείο της Σαουδικής Αραβίας για έλεγχο των πυρομαχικών, που δεν υπήρχαν. Και τέλος, σας καταθέτω και το πιστοποιητικό τελικού χρήστη, το οποίο αφορά τα 100.000 βλήματα και το οποίο και αυτό
φέρει την υπογραφή της σφραγίδα του προξενείου στο Ριάντ. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία υποθήκαν προηγουμένως είναι παραμύθια. Υπάρχουν Μάιος 16, εξιοδότηση της Olympic Industries ως εκπροσώπου, υπογραφή διευθύνσης οπλισμών. Ιούνιος 16, υπογραφή του στρατηγού Αμπτουλάχ Αλ Ασερί, αρχηγού των Προμηθειών, που πιστοποιεί τον τελικό χρήστη. Είναι το πιο σοβαρό έγγραφο που υπάρχει. 27 Οκτωβρίου, επιστολή επιβεβαίωσης, letter of confirmation, αυθεντικότητας της παραπάνω εξοδότησης, γιατί πράγματι και εμείς το ρυβηθήκαμε. Και πήγε και ρώτησε συγκεκριμένα ο στρατηγικός ακόλουθος. Υπογραφή του υποστρατήγου, Καλίφ Μπιν Αμπτουλατζής Αλ Σαΐφ, αρχηγού και επικεφαλής των στρατιωτικών ακολούθων. 27 Οκτωβρίου του 2016, διαβίβαση φωτοτυπιών διαβατηρίων αξιωματούχων για επιθεώρηση πυρομαχικών από τη Σαουδική Αραβία. Ο Μαϊμού μας τα στέλνει και αυτά. Και τελικά Νοέμβριος του 2016, πιστοποιητικό τελικού χρήστη από τον στρατηγό πάλι Γιαγιά Αμπτουλάχ Αλ Σεερί, που πιστοποιεί τις 400.000 βλήματα. Πού είναι η διαφορά των 300.000 βλήματων με τα 100.000 βλήματα? Η μόνη συμφωνία που υπήρχε ήταν τα 300.000 βλήματα. Αλλαγή αριθμού πυρομαχικών σε συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτά τα οποία λέτε, ότι θα παίρναμε συμφωνία των 300.000, θα πληρωνόμασταν τα 100 και τα άλλα θα πηγαίναν στην έρημο, δεν γίνονται σε δημοκρατίες. Δεν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. Ξέρετε πότε γινόντουσαν? Γινόντουσαν σε άλλες εποχές που φεύγανε πυρομαχικά από βιομηχανίες και γυρίζανε ναρκωτικά. Θα σας θυμίσω το πλοίο Αλέξανδρος. Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τον κύριο Παπαδόπουλο, σας έχω μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Για να σας αποδείξω ακριβώς ποιος ήταν ο Παπαδόπουλος. Εμείς το μόνο που ξέραμε για τον Παπαδόπουλο ήταν ότι ο Παπαδόπουλος εκπροσωπούσε τη Σαουδική Αραβία. Εκπροσωπούσε τη Σαουδική Αραβία και ελέγχθηκε πολλαπλώς. Ελέγχθηκε πολλαπλώς και όσον αφορά το ποινικό του Μητρό και όσον αφορά και όσον αφορά τις άδειες τις προλεγόμενες που θα έπρεπε να είχε. Καταθέτω λοιπόν στη Βουλή τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας. Καταθέτω στη Βουλή την εξοδότηση την οποία έχει ο Παπαδόπουλος και η εταιρεία του προκειμένου να κάνει χειρισμό διαμαρφισμένου υλικού που περνάει από όλες τις υπηρεσίες με τα ονόματά τους. Καταθέτω στη Βουλή την εξοδότηση προσωπικού την οποία αποδέχεται η Γενική Γραμματεία Εξοπλισμών, το πιστοποιητικό βιομηχανικής ασφάλειας των εγκαταστάσεων από την περιφέρεια. Σας καταθέτω στη Βουλή τη αλλαγή του ονόματος εταιρείας κάποια στιγμή την οποία έγινε για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Σας καταθέτω στη Βουλή την άδεια οπλοφορίας του Παπαδόπουλου. Σας καταθέτω στη Βουλή το λευκό ποινικό μητρό του Παπαδόπουλου. Αυτά όμως αφορούν τη Σαουδική Αραβία. Και επειδή με ρωτάτε μέσα αν ξέρω τον Παπαδόπουλο ή αν γνωρίζω τον Παπαδόπουλο, θα σας πω ναι, τον ξέρω. Ξέρετε όμως από πού? Από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα δεν είναι εδώ. Λείπει για τη συζήτηση. Ποιος είναι ο κύριος Παπαδόπουλος? Πριν από λίγο, κατόπιν αιτήματός μου, έλαβα από το Υπουργείο Εξωτερικών αυτό το οποίο μας εδόθη ως πληροφορία. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο Μακαρίτης το 1988, πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε αποφασίσει ότι θα έδινε η Εθνική Τράπεζα δάνειο προς τη Ρωσία για να αποπληρωθούν οι εξαγωγείς, Έλληνες εξαγωγείς, οι οποίοι είχαν σταματήσει να πληρώνονται από τη Σοβιετική Ένωση. Και το 1991, με 40 επιχειρηματίες, πήγε η αποστολή στη Ρωσία μαζί με τον διοικητή της τράπεζας τότε, τον κύριο Γερμίδη, και μέσα στην αποστολή με την κυρία Μπακογιάννη, αν θυμάται, ήταν ο κύριος Ηλίας Παπαδόπουλος με το γιο του.
οι οποίοι εισέπραξαν 67 εκατομμύρια που έδωσε η Εθνική Τράπεζα και ο ελληνικός λαός για να πληρωθεί ο Παπαδόπουλος που δεν ξέρετε. Ο δικηγόρος του Παπαδόπουλου δε. Ο δικηγόρος του Παπαδόπουλου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο δικηγόρος του Παπαδόπουλου είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Να σηκώσει το χέρι του ο δικηγόρος του Παπαδόπουλου. Για να δούμε ποιοι έχουν σχέση με τον Παπαδόπουλο και ποιοι πήραν μέτρα για τον Παπαδόπουλο. Καταθέτω αντίγραφα της αποστολής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του 91, δημοσιεύματα της απογευματινής, του ελεύθερου τύπου, της καθημερινής, για το δώρο των 67 εκατομμυρίων. Εμείς δηλαδή πήγαμε να εισπράξουμε από τη Σαουδική Αραβία με την υπογραφή του Παπαδόπουλου 66 εκατομμύρια για το Ταμείο και εσείς τότε πληρώσατε 67 εκατομμύρια από την Εθνική Τράπεζα για να τα πάρει πίσω ο Παπαδόπουλος που δεν ξέρατε και μας κατηγορούσατε για σχέση με τον Μεσάζοντα. Αλλά επειδή γελάνε στο Πασόκ και ο κύριος Λοβέρδος πια έχει βγάλει το μεροκάματο με τον Παπαδόπουλο σε όλα τα πρωτοσέλιδα και σε όλες τις τηλεοράσεις. Ξέρετε πού τον γνωρίσανε στο Υπουργείο, κύριε Λοβέρδο, τον κύριο Παπαδόπουλο? Ναι, να σου πω, η κυρία Γεννηματά τον πήγε. 17 Φεβρουαρίου 2014. Παρακαλώ, περιμένετε να ακούσετε. 2014. Είναι εντός θέματος. Η εταιρεία IGG... Κύριε Δασούλα, με ρωτάτε τη σχέση με τον Παπαδόπουλο, τη σχέση της δικές σας λέω με τον Παπαδόπουλο. Δεν ακούστε, έχει κάνει λοιπόν, υπερώτηση ο κύριος Υπουργός. 17 Φεβρουαρίου η εταιρεία IGG International με έδρα του Αμπουτάμι στέλνει έτοιμα για την προμήθεια διαφόρων τύπων πυρομαχικών, κυρίως μικρού διαμετρήματος, από τα ΕΑΣ. 28 Φεβρουαρίου θα ηρεμήσετε, αλλιώς θα διακόψω. Σας το λέω. Την IGG. Αντιπροσωπεία της IGG επισκέπτεται τα ΕΑΣ προκειμένου να συζητήσει και να διαπραγματευτεί την προσφορά. Από τις ετούμενες ποσότητες κρίθηκε ότι το πρόγραμμα ήταν υψίστης σημασίας για την εταιρεία και ακολούθησε σειρά επισκέψεων για εξέταση τεχνικών κατασκευαστικών θεμάτων και παραγωγικών δυνατών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ιούνιος 14 στο Παρίσι. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΣ, κ. Χριστογιάννης, παρουσία της αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας κυρίας Φόβης Γεννηματά και του Προέδρου της εταιρείας κ. Δεμήρη υπογράφει κοινή ανακοίνωση με την εταιρεία IGG για την προμήθεια πυρομαχικών εκτιμόμενης αξίας 75 εκατομμυρίων ευρώ. Στην προσπάθεια να εξευρεθεί λύση για τη δυνατότητα παραγωγής του πολύ μεγάλου αριθμού πυρομαχικών που ήθελε και στα λογικά πλαίσια που ζήτησε η IGG, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΣ, κ. Χριστογιάννης, στις 3 Νοεμβρίου κατόπιν αδείας πολιτικής ηγεσίας, εγκρίνει την αυθημερών μετάβαση στελεχών των ΕΑΣ σε εγκαταστάσεις εταιρείας Olympic Industries SA του Βασίλη Παπαδόπουλου στην Αξιούπολη Κιλκής. Σε 7 Νοεμβρίου η Επιτροπή επισκέφτησε εγκαταστάσεις Olympic Industries 14 Νοεμβρίου υποβάλλει σχετική έκθεση. Μέχρι και τα εισιτήρια πάρτε και την αλληλογραφία όλοι για να δείτε με ποιον συνομιλούσε ο Παπαδόπουλος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και αυτά έτσι για να τελειώνουμε. Για να μην μένουν σκιές, κυρίες και συνάδελφοι. Όσον αφορά, ακούστε κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος εκπροσωπεί τη Σαουδική Αραβία ή άλλες σύμμαχες χώρες της Μέσης Ανατολής. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι διακρατική συμφωνία, να φεύγουν τα λεφτά από το λογαριασμό του κράτους και να πηγαίνουν στο κράτος, να μην μπορεί να τα αρπάξει κανείς και από εκεί και πέρα το ποιο θα έχει εκπρόσωπο η απέναντι πλευρά δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το εξετάσω. Αυτό που προβλέπει ο νόμος, το εξετάζω και μάλιστα το εξαντλώ. Το εξαντλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αλλά θα αποδειχθεί σύντομα το ποιοι θέλουν να χαλάσουν τη δουλειά και γιατί θέλουν να χαλάσουν τη δουλειά υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτά που λέει ο κύριος Φίλης. Και αν υπάρχει πολιτική συμφωνία να μην πουλήσουμε προς τη Σαουδική Αραβία, να μην πουλήσουμε. Δεν υιοθετώ του κυρίου Τσιάρα που λέει ότι όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής είναι Ισλαμιστές. Πώς το είπατε? Σαρία. Μόνο τρομοκράτες δεν τους είπατε.
η θέση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη Σαουδική Αραβία έγινε γνωστή δια του κυρίου Τσιάρα. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Να ακούτε και τον αντίλογο. Μάθετε το. Καταθέτω δε το σχέδιο διακρατικής συμφωνίας της πώλησης ευχρήστων μη επιχειρησιακά αναγκαίων υλικών, όπως επίσης και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, θα χρησιμοποιήσω μισό από τη δευτερολογία μου, όπως επίσης και τα ποσά που δόθηκαν τότε για να φτάσουμε στην τιμή αυτή, που παραδέχονται οι ίδιοι Σαουδάραβες ότι είναι πολύ ακριβή, αλλά είναι η τιμή που βγάλε το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Τέλος, επειδή δέχτηκα μια πολύ ανίκαιη επίθεση, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα το έλεγα. Θα το πω όμως. Πριν από μία εβδομάδα, για να καταλάβετε ποιοι είναι από πίσω από την επίθεση και πώς λειτουργούν αυτοί οι μαφιόζοι, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι εμπορεί όπλων. Πριν από περίπου ένα μήνα, έλαβα ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που απειλούσε εμένα και την οικογένειά μου. Ειδοποίησα τη δήλωση, τη δίωξη εκβιαστών και δέχθηκα την άρση απορρίτου του κινητού μου τηλεφώνου για να εντοπιστεί ποιος ήταν αυτός που έκανε το απειλητικό τηλεφώνημα. Σήμερα εκλήθη από τη δίωξη εκβιαστών, καταθέτω το άνοιγμα του λογαριασμού τηλεφώνου μου και το ποιος είναι ο καλόν. Ο καλόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο έμπορος όπλων που φωτογραφίζεται σε έρθει με τον κύριο Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο κύριος Παντεράκης, ο οποίος πήρε τηλέφωνο από το τηλέφωνο, από το τηλέφωνο της εταιρείας του. Σήμερα εξετάζεται από την Τρομοκρατική και επειδή κάποιοι μπορεί να μην θυμούνται ποιος είναι ο κύριος Παντεράκης, ο κύριος Παντεράκης είναι αυτός ο οποίος έστησε όλη την ιστορία με τον Σάφα, είναι αυτός που η καθημερινή στις 20 Νοεμβρίου, στις 16 Νοεμβρίου του 8, μιλούσε και τον κατονόμιζε ως μεσάζοντα για τα υποβρύχια που γέρνανε. Είναι αυτός που έστελνε την επιστολή στον κύριο Ατσπότιεν για να προχωρήσει η υπόθεση των υποβρυχίων με τον Σάφα. Είναι αυτός που αποτελεί μέρος της συμμορίας που εσείς εξυπηρετείτε ως πολιτικός βραχίωνας σήμερα εδώ. Και νομίζετε ότι θα φοβηθούμε τους μπράβους των αφεντικών σας, τις απειλές από εδώ επάνω από το βήμα της Βουλής ή τα παραδεισένια λεφτά σας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όσο πιο πολύ χτυπάτε την κυβέρνηση, να ξέρετε ότι τόσο πιο σκληρή θα είναι η συνοχή αυτής της κυβέρνησης. Και μην ψάχνετε να βρείτε αδύναμους κρίκους. Εμείς εδώ δεν έχουμε ούτε Τσοχατζόπουλους, δεν έχουμε το δεξί του χέρι, δεν ξέρω αν εσείς ήσασταν το δεξί του πόδι κάποτε, αν θυμάστε, κύριε Κεδίκογλου. Το δεξί του πόδι υπήρξατε. Μαζί ήσασταν, κύριε Κεδίκογλου, από μικρό παιδάκι. Εντάξει. Με τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Εντάξει. Και ο γιος του κυρίου Παντονίου είναι από τα νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Να τους χαίρεστε! Να τους χαίρεστε! Να τους χαίρεστε! Εμείς σχέσεις δεν έχουμε, και επειδή κάτι είπε ο κύριος αρχηγός, το σέβομαι σε έναν πρώην αρχηγό της αστυνομίας. Πάρτε να δείτε τη σύμβαση για τα Εμιράτα. Πούντος, κ. Μοσχάκης, πάρτε να το δείτε. Εδώ στο γραφείο ξαναφέρτε το, γιατί με διακρατικές συμβάσεις εμείς πουλάμε. Κάποτε πουλούσανε χωρίς διακρατικές συμβάσεις. Εάν έχετε χρόνο, πάρτε να διαβάσετε το βιβλίο του Ευάγγελου Παπασταματίου, αντιπτεράρχου Υπταμένου, πρώην αρχηγού της τακτικής αεροπορίας, ο οποίος περιγράφει κάποτε που εκλήθη το 1980 να μεταφέρει στο Ριάντ οπλισμό που δεν έπρεπε να ξέρει ούτε αυτός το πληρωμά του, και ο οποίος πληρώθηκε σε μετρητά κάποια στιγμή εις εκ της κυβερνήσεως τότε, περαστικά.